Ο πρώτος εφκτήριος οίκος Αλεβιτών στην Ελλάδα πήρε άδεια λειτουργίας προημερών. Οι Αλεβίτες στη χώρα μας υπολογίζονται σε περίπου 3.000 και κατοικούν κυρίως στα ορεινά χωριά της Θράκης, όπως η Ρούσα, το Μέγα Δέριο, ο Πετρόλοφος, η Μυρτίσκη και άλλα. Συγκεκριμένα, ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Άγγελος Συρίγος επισκέφθηκε πρόσφατα τη Θράκη και συναντήθηκε με τον Σύλλογο Αλεβιτών, που έλαβε την άδεια για τον Εφκτήριο Οίκο, ο οποίος θα λειτουργήσει ως χώρος συγκέντρωσης και προσευχής. Οι Αλεβίτες διαθέτουν χώρους προσευχής στην περιοχή, όπως είναι το τέμενος της Ρούσας, αλλά τους είχε υφαρπάξει το Σουνιτικό Ισλάμ, ανέφερε μιλώντας στην Καθημερινή ο κύριος Συρίγος. Οι Αλεβίτες αποτελούν θρησκευτική μουσουλμανική μειονότητα και έχουν ισχυρές διαφορές με τους Σουνίτες και τους Σιίτες. Ενδεικτικά στους Αλεβίτες η γυναίκα έχει ισότιμη σχέση με τον άντρα, είναι θεσμοθετημένη η μονογαμία, ενώ καταναλώνουν ίνο πνευματώδη ποτά στην καθημερινότητά τους, πράγμα απαγορευμένο για τους περισσότερους άλλους μουσουλμάνους. Επίσης, στους Αλεβίτες έχει μεγάλη σημασία η μουσική, είναι κάτι αντίστοιχο με τις ψαλμωδίες των χριστιανών. Να σημειωθεί ότι κάποιοι δεν θεωρούν τους εαυτούς τους μουσουλμάνους, αλλά άλλοι νιώθουν ότι αποτελούν παρακλάδι του Ισλάμ, ενώ και ανάμεσα στις κοινότητες των Αλεβιτών παρατηρούνται μικρές ή μεγάλες διαφορές.